Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε. Μια χαρά, εσύ, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, την παλεύουμε ακόμα. Να βγει η σεζόν, να τελειώνουμε σιγά-σιγά, να φτάσουμε στο καλοκαίρι. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχουμε ακούσει ένα ρεπορτάζ ότι ήδη χορηγοί τη παραγωγή που θα γίνει η εκπομπή του Γρηγόρη έχουν κάνει ραντεβού. Ξέρω ότι. Επειδή συζητάω κάποια πράγματα με τον Γρηγόρη, λογικό είναι κάθε πρωί, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να πω τώρα. Μην χάσω τη δουλειά μου, αυτό είναι το θέμα. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προετοιμασίες, κάποιες συζητήσεις μέχρι εκεί. Τώρα, το αν υπάρχουν χορηγοί, αν έχουν γίνει συζητήσεις, όχι. Σε τόσο προσωπικά θέματα δεν. Το θέμα είναι ότι ο Γρηγόρης είναι σε μια πολύ δημιουργική φάση. Ξεκινάει πάρα πολύ, με πάρα πολύ χαρά αυτό που πάει να κάνει, όλες τις εκπομπές που θα κάνει του χρόνου και τον βλέπω έτσι με πάρα πολύ όρεξη και ενέργεια. Έχετε συζητήσει και πώς είναι το κόνσεπτ της εκπομπής? Ξέρουμε ότι. Νομίζω. Ακούσαμε ότι δεν θα λέγεται όμορφος κόσμος. Νομίζω ότι όντως δεν θα λέγεται όμορφος κόσμος, αλλά θα είναι κοντά σε όλο αυτό. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος κιόλας, αλλά. Θα σου ξαναπώ το ίδιο. Τον βλέπω με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ ενέργεια και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Τελευταία ερώτηση. Ναι, γνώρισα αν θα είναι καθημερινό ή Σαββατοκύριακο. Καθόλου ρε, εσύ, τι λες τώρα. Νομίζω ότι ούτε εκείνοι ακόμα δεν ξέρουν. Δηλαδή, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ναι, σε πολύ πρωιμό στάδιο. Αυτά. Δεν ξέρω τι πρέπει. Αν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Άσε με, θα χάσω τη δουλειά μου μέσα που έπρεπε σήμερα. Γεια. Γλυκύτατο μέσα στο χιούμορ, ο Παναγής Ζορζάτος όμως είπε κάτι βασικό: ότι ο Γρηγόρης Αρνατογλού είναι σε μια πολύ δημιουργική φάση. Και αυτό πιστεύω, παιδιά, εγώ ότι είναι αυτό που χρειαζόταν ο Γρηγόρης. Είναι σαν να κάνεις ένα, ρε παιδί μου, όχι restart, σαν να ξαναξεκινάς με παραπάνω ενέργεια. Οτιδήποτε καινούριο έχει πάντα την αγωνία της αρχής, το να το ξαναστήσεις. Μπορεί να είναι κάτι που έχει ξανακάνει, αλλά θα το κάνει όπως είπε και η Μέρη, και εγώ συμφωνώ, στο 2024 με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εγώ να πω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ, δική μου αίσθηση, δεν ξέρω κάτι. Θα μου άρεσε πολύ όμως να δω έτσι και με τις γνωριμίες του Γρηγόρη, τη διάφορου celebrity. 10-12 επεισόδια που σα έδωσε. Ούτω ή άλλω είχε κάνει και στο παρελθόν με κάποιου celebrity διάφορα πράγματα που πήγαινε κάποιο δώρο από τον ένα στον άλλο κτλ. Εντάξει, ο Γρηγόρης, παιδιά, θα είναι καταπληκτικό αυτό που θα κάνει, πιστεύω. Και θα το κάνει πολύ στο σήμερα. Επίση, επειδή κάνει και ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ μέσα στα πράγματα και στην επικαιρότητα. Οπότε ξέρει πώ να το διαχειριστεί όλο αυτό. Είναι πολύ καλό και επικοινωνιακό με τον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Ο ρεπορτάζ πάντω λέει ότι η εκπομπή και τα γυρίσματα θα γίνουν το καλοκαίρι, που είναι και πιο εύκολο. Θα πρέπει να αφιερώσει σίγουρα κάποιες. Έχει υποχρεώσει άλλες. Αρκετές εβδομάδες από το χρόνο του για να γυρίσει τις εκπομπές. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, σκοπός του καναλιού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξαναλέω, είναι να ξεκινήσει η προβολή του από τον Οκτώβριο και προορίζεται για την ζώνη του Σαββατοκύριακου τα απογεύματα. Αυτό είναι μέχρι στιγμής τα πρώτα στοιχεία. Είναι και μια εκπομπή που νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Δεν είναι ταξιδιωτικές εκπομπές, δεν είναι για καθημερινό πρόγραμμα, δεν το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ότι είναι για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα δούμε, θα φύγουμε από το Γρηγόρη Αρνατογλού.